Ξέρετε, πολλές φορές είναι δύσκολο να ακολουθήσεις την πορεία μιας συζήτησης που έχεις σκεφτεί ή έτσι, ενός προγράμματος, γιατί επηρεάζεις από τους άλλους ομιλητές με πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έχεις ακούσει και καλό είναι να μπορείς να τα συγκεράσεις αυτά για να έχει κάτι θετικότερο στους ανθρώπους που βρίσκονται και παρακολουθούν τη συζήτηση. Άκουσα λοιπόν προηγουμένως τη κυρία Σαββαίδου που ανέφερε για την παραγραφή. Επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος, θα σας πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, κύριοι, το 2020 θα ελεχθούμε για το 2020, άμα βάλουμε 20, σύν το χρόνο που υποβάλλουμε τη δήλωση, σύν το 2042. Και αν... Έτσι δεν είναι, Γιάννη. Λοιπόν, και αν μήπως η εξαίρετη νομικός, η κυρία Σοφρονά, μην τα ακούει αυτά, έτσι. Σύμβουλος του κυρίου Πιτσιλή, η οποία έχει σημαντική γνώση και μπορεί να μας βοηθήσει πάνω σε αυτά. Και λέω κάτι άλλο. Εάν δεν έχει υποβάλει δήλωση, θα πάμε κι άλλα 10 χρόνια μετά, δηλαδή η 15η αιτία που ισχύει για τη μη υποβολή δήλωσης, ή αν είναι νέο στοιχείο, θα πάμε άλλα 5 χρόνια μετά. Πού θα φτάσουμε, δηλαδή κάποιος που τελείωσε τις σπουδές του το 25 ετών θα χρειαστεί να αποδείξει στα 50 του χρόνια ότι δεν έχει κάνει φοροδιαφυγή. Είναι δυνατόν να ισχύουν αυτά και να λέμε ότι προωθούμε την επιχειρηματικότητα και δημιουργούμε μια ασφάλεια σε ένα περιβάλλον επιχειρηματικό για να προωθηθούν οι επενδύσεις. Εντάξει, φοροδιαφυγή. Μα ο καλύτερος σύμμαχος της φοροδιαφυγής είναι η πολυνομία και η πολυπλοκότητα. Ας μειώσουμε λοιπόν τους συντελεστές, ας εφαρμόσουμε τον έλεγχο μέσω των ηλεκτρονικών συνδέσεων, έτσι, και ας ζητήσουμε μετά να πάμε και στα 100 χρόνια. Όταν ο συντελεστής είναι 15-20%, δεν πιστεύω κανείς να μπορεί να δικαιολογήσει μετέπειτα φοροδιαφυγή. Όταν όμως, όπως ανεφέρθηκε προηγουμένως και ίσως δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι η εισφορά αλληλεγγύης, η οποία πάνω από 220.000 φτάνει στο 10%, όπως και τα μερίδια, γιατί στην ουσία ένας μέτοχος μπορεί να πληρώνει τον εταιρικό το φόρο της εταιρείας, αλλά μετέπειτα όταν γίνεται η διανομή, αυτό που εισέπραξε, χωρίς να εκπίπτει η ασφαλιστική εισφορά που έχει πληρώσει, επιβάλλεται ο φόρος του 15% στα μερίσματα και έχει και εισφορά αλληλεγγύης. Και αν αναλογιστούμε ότι όλα αυτά είναι επί του φορολογητέου εισοδήματος και όχι επί του πραγματικού, που το πραγματικό εισόδημα είναι λιγότερο γιατί οι λογιστικές διαφορές, οι μη εκπιπτόμενες και όλα αυτά αυξάνουν το πραγματικό και το κάνουν φορολογητέο, τότε αντιλαμβανόμαστε ως η επιβάρυνση μπορεί να φτάνει και να ξεπερνά το 70 και 75%. Άρα λοιπόν εδώ ας μειώσουμε όλες αυτές τις επιβαρύνσεις και μετά ας κοιτάξουμε να τιμωρήσουμε για τη φοροδιαφυγή, διότι οθούμε τη φοροδιαφυγή έτσι. Πέστε μου ποιος αυτή τη στιγμή έχει ένα ποσό που θέλει να επενδύσει και όταν ακούει αυτά τα πράγματα θα τρέξει να κάνει την επένδυσή του. Όσον αφορά μετέπειτα για το ειδικό φόρο στα ακίνητα, υπάρχουν χώρες όπως παραδείγματος χάρη το Λουξεμβούργο, το οποίο δεν έχει δημόσια αρχή, εκείνο ο συμβολογράφος, είναι τα όργανα της επιχείρησης, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δίνει ποιος είναι το φυσικό πρόσωπο μέτοχος της εταιρείας. Αυτό όμως δεν το αναγνωρίζει εδώ η αρχή και σου λέει εγώ θέλω από δημόσια αρχή, μα αφού δεν υπάρχει κύριε δημόσια αρχή, δεν υπάρχει γεμία εκεί πέρα. Πώς θα βρω εγώ στοιχείο να αποδείξω ότι ο μέτοχος, το φυσικό πρόσωπο είναι αυτό και να μην επιβληθεί το 15%. Τώρα ας πάμε στο θέμα του περιουσιολογίου. Ακούμε το περιουσιολόγιο και λέμε χρόνια τώρα ότι θα έρθει το περιουσιολόγιο. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό, διότι ξεκινάμε ανάποδα. Ξεκινάμε να επιβάλλουμε μέσω του περιουσιολογίου και επειδή πρέπει να ψάχνουμε πίσω από τις γραμμές, τις πολύ μικρές γραμμές, αυτές που δεν φαίνονται, τι μπορεί να επιβληθεί από το περιουσιολόγιο. Λοιπόν, εδώ θα δηλωθούν ακίνητα που υπάρχουν στο Ε9, Ε1, Ε2, άρα αυτά δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο να πάμε να τα δηλώσουμε, όπως και τα άλλα σπάω γρήγορα, πισίνες, σκάφη, εισοδήματα κτλ., οχήματα κτλ. Εδώ πάμε στις καταθέσεις και εδώ λέει να τα δηλώσουν. Τι να δηλώσουν, δεν έχουν τις καταθέσεις
δεν μπορούν να βρουν τις καταθέσεις. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα των συνδικαιούχων. Τι θα υπάρξει δηλαδή, εγώ έχω 2-3 παιδιά και μπορεί να μην έχουν εισοδήματα και τους δηλώνω στους λογαριασμούς μου. Πώς θα πάει, τι θα χρειαστεί να πάμε να δηλώσουμε ότι εγώ είμαι ο πραγματικός δικαιούχος. Πώς θα υλοποιηθεί, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Όλα αυτά τα ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, όλα αυτά πρέπει να τα δηλώσουμε. Συμμετοχές σε επιχειρήσεις. Τα λέω γρήγορα για να πάω στην ουσία που θέλω. Τη μαλφή πίνακες, εδώ είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Με ποια αξία θα δηλωθούν αυτά και γιατί να δηλωθούν, υπάρχει λόγος να δηλωθούν? Δηλαδή, τι όφελος έχουμε εδώ, να δούμε το πίνακα ή το δαχτυλίδι που μας έδωσε η γιαγιά μας να το δηλώσουμε και τι ωφέλεια θα έχει αυτό? Κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, απαιτήσεις από τρίτους, αλλά και συμβάσεις δανεισμού. Εδώ τι νόημα έχει συμβάσεις δανεισμού? Μήπως θέλουμε να κάνουμε μια οικονομική κατάσταση στην οποία να έχουμε ενεργητικό παθητικό να βγαίνει καθαρή θέση, λέω εγώ ανύποπτος, και ξαφνικά κάποια στιγμή, αν έχουμε έλλειψη από εισοδήματα, να πούμε βάζουμε ένα φορό? Γιατί κατά καιρούς μας έλεγαν, έτσι δεν. Εγώ λέω τι μας έλεγαν. Μας έλεγαν το τραπεζικό απόρριτο. Εν έτη 2000 και τα λοιπά, υπήρχε διάχυτη άποψη και από πολιτικούς τραπεζικό απόρριτο. Ό,τι έχω στην. Του έλεγα εγώ, ο Χαζούλης, έτσι. Του έλεγα, παιδιά, δεν υπάρχει τραπεζικό απόρριτο. Όταν όλα κινούνται μέσα και δεν αντιστοιχούν και δεν συνδέονται και δεν συνάδουν με τα εισοδήματά σου, κάποια στιγμή μπορεί να κληθείς να αποδείξεις αν αυτά είναι δηλωθέντα εισοδήματα ή όχι. Όπως ήρθε η ώρα μετά το 2010, με τον 3888 τον νόμο, και άρχισαν οι προσάυξεις του 48.3 και άρχισαν να ελέγχονται κινήσεις. Τώρα, βέβαια, με το πλουσιολόγιο, αυτό οι κινήσεις, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Διότι το πλουσιολόγιο συνάδει με τις έμεσες τεχνικές ελέγχου. Το άρθρο 27 του 4174. Αν ατρέξουμε και δούμε τις πόλεις των εμέσων τεχνικών 1171, 1270, 1050, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει το εξής πρόβλημα, που είναι πιο κάτω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι στα μετρητά. Εκεί λοιπόν, όταν ελεγχόμεθα με τις έμεσες τεχνικές, πρέπει να δηλώσουμε με το ερωτηματολόγιο, υπάρχει ένας πίνακας, υπάρχει ένα έντυπο που λέγεται ερωτηματολόγιο, πρέπει να δηλώσουμε το τι μετρητά είχαμε. Τα μετρητά που δηλώνει στην πρώτη-πρώτη της πρώτης χρήσης που ελέγχεσαι, παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία του αποτελέσματος, του φορολογικού αποτελέσματος. Αν δηλώσεις λίγα ή πολλά, ανάλογα με τα άλλα, με τις καταθέσεις σου, με τα τέτοια, διαμορφώνουν το οικονομικό αποτέλεσμα. Αν δεν τα δηλώσεις το ερωτηματολόγιο, είναι σαν μην έχεις μετρητά, δεν τα δέχεται κανένας αυτά. Και εμείς έχουμε υποβάλει προτάσεις ότι τα μετρητά δεν πρέπει να είναι αυθαίρετα δηλωμένα. Πρέπει να βγαίνουν από ένα λογιστικό συνειρμό. Δηλαδή, θα πρέπει το αναλωθέν εισόδημα που έχεις μέχρι την πρώτη ελεργόμενη χρήση προς ανάλωση, αφού αφαιρούνται οι καταθέσεις, αυτό να θεωρείται ότι είναι μετρητά. Είναι μια απλή λογική. Άρα, λοιπόν, μέχρι αυτού του σημείου μπορείς να δηλώσεις, να είναι τα μετρητά και να πηγαίνει πιο κάτω ο έλεγχος. Εδώ τώρα, όταν δηλώσουμε στο περιουσιολόγιο τα μετρητά και έχουμε δηλώσει άλλα μετρητά στον έλεγχο, ποια μετρητά θα δεχτούμε? Λοιπόν, και στο πόθεν έσκεστο, εδώ έγινε ολόκληρο, ανακύπτουν θέματα προσωπικών δεδομένων, αντισυνταγματικότητας, το είδαμε στο μικρότερο πόθεν έσκες που είχαμε και πόσο αντέδρασαν όταν έπρεπε να δηλώνουμε από 30.000 και πάνω τα μετρητά και αυτό ανεκλήθη. Άρα, λοιπόν, εδώ στην όλη κατάσταση, τι πάμε να κάνουμε? Να ταλαιπωρούμε τον κόσμο για κάνα 2 χρόνια και μετά να το τραβήξουμε πίσω? Η άποψή μου είναι να πάμε σε ένα περιουσιολόγιο το οποίο να έχει να κάνει με τα δεδομένα τα οποία ήδη έχουμε. Δηλαδή, τι έχουμε? Ακίνητα κινητά, οι φορολογικοί κάτοικοι που είναι Ελλάδος και του εξωτερικού και του εσωτερικού. Ωραία. Αλλά και γεννάται πάλι το ερώτημα, με ποια αξία του εξωτερικού? Έτσι. Το ακίνητο που είναι στο Λονδίνο, με ποια αξία θα δηλωθεί εδώ πέρα? Λοιπόν, με την τιμή κτίσης που θα έχει. Ωραία. Και μετά στην πορεία, μετέπειτα, έχουμε για τους φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος που θα δηλώσουν όλα αυτά, θα πρέπει να δηλώνουν όλα τα είδη τα οποία υπάρχουν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, τις καταθέσεις, τα ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια, ασφαλιστικά προϊόντα και ακίνητα, και να ξεφύγουμε από την περίπτωση όλων αυτών που βλέπετε εδώ, τη μαλφή, πίνακες, λοιπά, αξία, τα οποία δεν τα δηλώσει κανένας. Δηλαδή, θα κάνουν μια τρύπα στο νερό.
ποιος θα τα δηλώσει αυτά, τον πίνακα ή τα μετρητά ή οτιδήποτε. Υπάρχει και το θέμα ασφάλειας. Και πώς πιστεύω εγώ ότι δεν θα διαρρεύσουν αυτά. Θα τα δηλώσει το Υπουργείο, είναι η πρώτη φορά που διαρρέουν στοιχεία. Δεν είναι πρώτη φορά, το λέω εγώ, το λένε η πράξη, η καθημερινότητα. Να επισπεύδουμε. Τι είπαμε. Ήταν η κυρία Τσαγκορουλάκη προηγουμένως και απειλητικά με έβλεπε. Να επισπεύδουμε. Να τελειώσω. Λοιπόν, έχουμε το 4557, το νόμο, ο οποίος και αυτό συνάδει με το περιουσιολόγιο, έτσι. Και πάω στο τρίτο κεφάλαιο που λέει η δέουσα, έτσι, επιμέλεια. Πρέπει να δείχνουμε δέουσα επιμέλεια, η συμβαλόμενη. Εκεί λοιπόν πάμε να δούμε και αναφέρομαι πάλι στο θέμα αυτό της συνεχούς κατασκοπίας των φυσικών προσώπων. Δηλαδή τι ξόδεψε, τι έκανε, τι δημιούργησε, τι έφτιαξε. Λοιπόν, τι δαπάνησε για την προσωπική του ζωή, για την ένδυσή του, για τη διασκέδασή του. Όλα αυτά είναι πλέον ελεγχόμενα. Υπάρχει ένα όρατο μάτι το οποίο πρέπει να τα ελέγχει. Και αν δεν τα ελέγξει θα τιμωρηθεί, διότι ακόμα και η κίνηση που θα κάνει όταν κατατέθει λεφτά στον Κισέ, αν είναι νευρικός, λέει, πρέπει εκεί να είναι ύποπτος. Λοιπόν, ή άμα εγώ αλλάζω κουστούμι τώρα και πάω μετά και βγω με ένα άλλο κουστούμι στη Θεσσαλονίκη, άλλαξα ενδυμασία και αυτό είναι θέμα προβληματισμού. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, αυτό δεν είναι καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του παράνομου πλουτισμού. Εδώ πάμε σε άλλες μεθοδεύσεις που εγώ σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να τις εφαρμόσω ως χαρακτήρας, έτσι. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα το περιουσιολόγιο σε συνδυασμό με το ξέπλυμα, με όλα αυτά, τι θα υπάρχει, πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά, τι θα γίνεται, θα έχουμε ένα κυνηγητό συνεχώς της επιχειρηματικότητας, θα έχουμε και μετά θα λέμε τι ωραία είναι η Ελλάδα, είναι χώρα ευλογίας και προσελκύουμε επενδύσεις. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να το σκεφτούμε από την ανάποδη και να πούμε ρε παιδιά, μήπως εμείς φάλουμε και δεν σφάλουν οι ξένοι. Μήπως εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε φτιάξει αυτό το περιβάλλον. Μήπως εμείς πρέπει να αλλάξουμε τη ρότα μας. Δηλαδή, μην ανοιχνεύουμε παντού σκιές φοροδιαφυγής. Και εγώ λέω, οι κύριοι οι οποίοι ψηφίζουν αυτούς, και δεν κάνω πολιτική έτσι όπως μου έρχεται, ψηφίζουν αυτούς τους νόμους, έχουν δουλέψει. Έχουν ασχοληθεί με επιχείρηση. Α, έρθουν λοιπόν, τους δώσω εγώ τα κλειδιά της επιχείρησής μου και άμα δεν την κλείσουν σε ένα μήνα μου τρυπεί στη μύτη. Λοιπόν, είναι δυνατόν, τα λέω έτσι ομά, αλλά έτσι έχουμε φτάσει, γινόμαστε και γραφικοί στο τέλος. Δηλαδή, πώς ψηφίζεις αυτό το νόμο ρε φίλε και μου λες ότι εδώ πέρα έχω μια επιβάλληση 75% και εσύ κύριε φοροφυγά, άμα δεν το τηρήσεις αυτό και δεν μου δηλώσεις τα έσοδα θα τιμωρηθείς με ποινή φυλάκισης όταν είναι πάνω 50% το ΦΠΑ, όταν είναι πάνω στο 43-37 εκεί στο άρθρο 7, όταν είναι πάνω από 100.000 ο κύριος φόρος εισοδήματος, είναι και κακούργημα. Τι λένε μεγάλο, είναι και κακούργημα. Δηλαδή μια επιχείρηση που έχει 1.000.000 ευρώ και τις βρίσκεις 100.000, η άλλη που έχει 1.000.000 ευρώ, λέω έτσι υποθετικά νούμερα, και τις βρίσκεις 101.000, ο ένας που έκανε ένα λάθος και δημιούργησε ένα θέμα φορολογικό, δεν υπάρχει συγκρισιμότητα. Δεν είναι δηλαδή αυτό το ποσό, είναι όλα οριζόντια. Τα έχουμε μάθει όλα οριζόντια. Έτσι. Τέλος πάντων. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, Βαγγέλη. Ναι, ας πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπελιώτη με τον αυθόρμητο λόγο.